Κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 ο Περικλής Μοσχολάκης ξεδιπλώνει τον βίο κριτών καλλιτεχνών. Κριτών βίος στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη. Αυτή τη Δευτέρα μαζί μας θα είναι ο Τάσος Μπαραδάκης. Ακούτε την εκπομπή Κριτών Βίος κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη. Φίλοι και φίλοι της κριτικής μουσικής, καλησπέρα σας. Όπως κάθε Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, η εκπομπή Κριτών Βίος με τον Περικλή Μοσχολάκη. Φιλοξενούμενος σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο Τάσος Μπαραδάκης. Καλώς όρισες, Τάσο. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή. Θα έχουμε ένα δίωρο να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Για την ζωή σου πάνω στην κριτική μουσική, για το λαό του που παίζεις, και θα πούμε περισσότερα για την δισκογραφική δουλειά που έχεις βγάλει. Είναι αρκετός καιρός που έχει κυκλοφορήσει. Ναι, είναι 3 χρόνια. Αλλά έχει γίνει ήδη γνωστό το CD σου και θα το παρουσιάσουμε με ευκαιρία της εκπομπής. Θα πούμε και για παλαιότερες δισκογραφικές δουλειές που έχεις κάνει. Θες να μας πεις καταρχήν που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, τι βιώματα έχεις? Η καταγωγή μου είναι από το Ρέθυμνο, από τη Μύρθιο Ρεθύμνης. Είναι ένα χωριουδάκι 10 χιλιόμετρα έξω από το Ρέθυμνο, στην επαρχία Μαρίου. Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήρα τα... Εκεί γαλουχήθηκα, με λίγα λόγια. Είχα τα ακούσματα... τα κλασικά που είχαν όλοι της εποχής, Σκορδαλού, του Μουντάκη, σε αυτά τα χνάρια, με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε, με τις παρέες των παλιών. Γενικά στα Μαριώτικα κάνουν ωραία κλαδιά. Το κρατάνε ακόμα και ελπίζω να το κρατήσουν για πολύ καιρό ακόμα. Έχουν κρατήσει αρκετά την παράδοση, όπως και σε άλλα μέρη της Κρήτης. Ναι, ναι. Πιστεύεις ότι οφείλεται επειδή είναι ορεινά μέρη? Όχι, δεν έχει να κάνει. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Νομίζω ότι τα βιώματα είναι επειδή πολλά παιδιά μένουν στα χωριά, δεν φεύγουν. Με αποτέλεσμα να μην έχουν άλλα ακούσματα, ιδιαίτερα άλλα ακούσματα από άλλους χώρους. Και έτσι μένουν προσκολλημένοι στα παραδοσιακά. Νομίζω δηλαδή αυτός είναι ο βασικός λόγος και όχι γιατί τα χωριά είναι ορεινά ή παιδινά, δεν έχει να κάνει. Πιστεύεις δηλαδή ότι φταίνε τα ακούσματα μόνο, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο σε κάποιους ανθρώπους δεν επηρεάζει? Σε όλο τον κόσμο επηρεάζει, αλλά όχι στο βαθμό να του αλλάξει την οτροπία ή εν πάση περιπτώσει την καθημερινότητά του. Βασιλικός και Αρισμαρή, το τελευταίο σου CD, νομίζω είναι η τρίτη δισκογραφική δουλειά. Η δεύτερη. Βασιλικό και Αρισμαρή, αυτά είναι δύο από τις μυρωδιές που μεταφέρω ακόμα. Για όσους δεν ξέρουν, το Αρισμαρή, ναι, είναι το Δεντρολίβανο. Έτσι. Ποιο σπίτι δεν είχε βασιλικό στις σκάλες του σπιτιού? Ποιο σπίτι δεν είχε ντενεκέ με βασιλικό μέσα? Και βεβαίως το Αρισμαρί, το οποίο μαγειρεύεται πάρα πολύ. Εκτός από αυτού, ναι, μου άρεσε ιδιαίτερα η μυρωδιά του. Κάθε φορά που περνούσα από ένα μέρος συγκεκριμένο υπήρχε ένα Αρισμαρί το οποίο το έκοβα και το έχω όλη μέρα μαζί μου. Αυτές οι μυρωδιές μου είχαν μείνει από τότε, γι' αυτό και η ενασχόληση με το βασιλικό και Αρισμαρί. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά εδώ έτυχε να αναφερθούμε σε αυτές.
είναι σε αυτό το τραγούδι, θα μιλήσουμε πιο εκτενέστερα μετά. Τη Μαντινάτα την έχει τελειώσει η Μάνια Μεσαρετά. Η Μάνια Μεσαρετά, είναι της Μάνιας Μεσαρετάς, την οποία ανπέδεψα ιδιαίτερα. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα που θέλαμε βγήκε. Να είναι καλά. Και είναι μια αξιόλογη πένα και ένας αξιόλογος άνθρωπος. Καλή φίλη. Καλή φίλη. Με, από αυτή τη δουλειά... Πιθανότητα μας ακούει, γιατί είναι ακροάτρια της κουβής. Δεν το ξέρω, γιατί τώρα τελευταία έχει ζώδια, έχει κάτι προσωπικά, μετακομίσεις, έχει διάφορα και δεν ξέρω πού βρίσκεται, αλλά είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Μέσα από αυτή τη δουλειά έκανα βασικά φίλους. Πολλούς φίλους, καινούριους φίλους που ασχοληθήκανε με τη δουλειά γενικότερα, με τους στίχους και όλα αυτά. Και δεν έχουμε δηλαδή μια τυπική σχέση σχεδόν με όλους. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα, όχι μόνο από μια δισκογραφική δουλειά, αλλά και μια καθημερινή ενασχόλησή μου. Να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Όπως θες. Το οποίο είναι «Ποτέ με σιγανή βροχή». Βροχή. Είναι του, τραγουδάει μέσα ο Ηλίας Σαββάκης. Ο Ηλίας Σαββάκης, ο αξιόλογος επίσης Ηλίας Σαββάκης και φίλος. Που βγάλει τ' άρωμα σου.
σε να βγει αφορμή δεν έχει. Σαν ποταμός που μια φορά ίδιο το χρόνο τρέχει. Σαν ποταμός που μια φορά ίδιο το χρόνο τρέχει. Πότε με σιγανή βροχή, ο ποταμός δε σέρνει. Μα εμένα ακόμα και ξέρως ότι αγαπώ το παίρνει. Μα εμένα ακόμα και ξέρως ότι αγαπώ το παίρνει. Τάσο, ποιος είπε ότι είναι ακροατής στο... στην εκπομπή, μόνιμος? Πού το άκουσε, πού το μυρίστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι καλή φίλη. Καλησπέρα, Μάνια. Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα, φίλε Τάσο. Γεια σου, φίλε Νάρα. Χαίρομαι, Περικλή, απόψε, γιατί ακούω ένα φίλο. Να τον ακούσω βασικά και καιρό. Γενικότερα, γιατί έχουμε χαθεί τελευταία μέρα στη δουλειά μας. Είμαι ακριβοθόρητος. Είσαι και εσύ ακριβοθόρητος, βέβαια. Όμως, θέλω να πω ότι είναι ένας καταρχήν ιδιαίτερος καλλιτέχνης αυτό που κάνει. Έχει μια ιδιόμορφη φωνή, έχει ιδιαίτερη σκέψη στο πώς πρέπει να φτιάξει ένα κομμάτι, στο πώς πρέπει να τραγουδηθεί. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας καλός φίλος. Και χαίρομαι γιατί εξαιρετικά του συγγνωριστήκαμε και όντως η φιλία παρέμεινε παράλλακτη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θέλω να τον ευχαριστήσω που με έδωσε την ευκαιρία. Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό, γιατί έχει εξαιρετικούς μέσα καλλιτέχνες, έτσι κι αλλιώς. Είναι τιμή μου που συμμετέχω και είναι τιμή μου που έδωσε και τον τίτλο του CD στη Μαντινάδα δική μου, τη Μαντινάδα δική μου. Θέλω να ευχηθώ να είναι πάντα καλά. Πρώτα απ' όλα αυτό. Να είναι πάντα καλά, γιατί αυτό πρέπει να λέμε όλοι μας, θεωρώ τώρα τελευταία. Ναι, πάντα απ' όλα αυτό. Ναι, να είμαστε υγιείς και τα υπόλοιπα φτιάχνουν. Έτσι. Μανιά, έμαθα ότι η ιδέα της Μαντινάδας ήταν του Τάσου. Mm-hmm. Και σου ζήτησε, σου είπε τις πρώτες λέξεις, Βασιλικό και Άρης Μαρή. Ναι, ο Τάσος. Και σου ζήτησε να την τελειώσει. Και από ό,τι μου είπε, σε ζόρισε. Δεν μπορεί να με ζορίσει. Δεν με ζόρισε καθόλου. Αυτό θεωρεί ότι με ζόρισε. Με την έννοια ότι με κούρασε, βέβαια, να πούμε. Όμως δεν με κούρασε καθόλου, γιατί. Βγήκε ένα αποτέλεσμα καλό. Ναι, και αυτό, και υπήρχε ήδη μια σκέψη την οποία αλλάξαμε στην ουσία και βάλαμε τίτλο Βασιλικό και Άρης Μαρή. Yes. Αλλά είναι όμορφο τίτλο, γιατί όπως είπε και ο Τάσος πριν που σας άκουσα, ποιος δεν έχει Βασιλικό και Άρης Μαρή μυρίσει, ποιος δεν έχει Βασιλικό στην αυλή του ή ποιος δεν του αρέσει αυτό. Και ήταν ιδιόμορφο τίτλο και πολύ όμορφο. Και γενικότερα το CD αυτό είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ όμορφες μελωδίες, πάρα πολύ ωραίοι συντελεστές και εκτελεστές, θεωρώ. Και εύχομαι η επόμενη δουλειά του Τάσου να μην αργήσει 10 χρόνια. Μάνια, επειδή είπες πιο πολλά από ό,τι σου είχα πει, θα σου δώσω κατοστάρικο τελικά. Αφού ξέρεις ότι τα λέω από την καρδιά μου, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε θεωρώ σαν φίλο και αγαπημένο, μάλιστα, και πάνω απ' όλα άνθρωπο. Και έχει σημασία στις μέρες μας. Και θεωρώ ότι είσαι σε αυτό που κάνεις πάρα πολύ καλός. Το ξέρω και το πιστεύω. Και ελπίζω η επόμενη δουλειά ότι θα είναι. Να τα ξαναπούμε στην επόμενη δουλειά. Όχι, θα είναι πιο σύντομη. Θα είναι. λοιπόν, πριν σε καληνυχτήσω, Μάνια, θέλω να μας πεις εσύ τη Μαντινάδα τη δική σου. Βασιλικό και Άρης Μαρή. Μυρίζει ο σεβδάς σου. Μοσχοβολώ ότι βρεθώ μέσα στην αγκαλιά σου. Μάνια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μάνια, να είσαι καλά. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια. Να είσαι καλά, Μάνια. Και σε σένα. Ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε. Για χαρά. Για. Η Μάνια μας αρετάγει. Τα είπαμε και πριν, πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες, έχει δώσει Μαντινάδες σε πολύ μεγάλα ονόματα, ναι, της κριτικής, ναι, μουσικής. Και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Ναι.
πρέπει να υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι που να είναι άξιοι συνεχιστές της Μαντινάδας, του στίχου γενικότερα. Βλέπω ότι στο συντή σου, εκτός από τη Μάνια τη Μασαριτάκη, έχεις πάρει στίχους από άλλα άτομα. Ναι. Γνωστά και μεγάλα. Και θα ήθελα να τους αναφέρουμε για να μην αδικήσουμε και κανένα, γιατί πραγματικά δώσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και θέλανε με την καρδιά τους να το κάνουν. Μέσα σε αυτή τη δουλειά λοιπόν συνεργάστηκα με τον Γιώργο το Ραπτάκη και τον Κωστή το Μαγκουφάκη, ένα δίδυμο το οποίο είναι αχτύπητο, ωρεσίβι τύποι και οι δυο, και καλοκάγαθη. Το Μιχάλη το Στεφανάκη, ποιο δεν το ξέρει το Μιχάλη το Στεφανάκη, νομίζω ότι είναι πρωτοπόρο στην Μαντινάδα. Αυτός δηλαδή ουσιαστικά θα έλεγα ότι άνοιξε το κομμάτι του στίχου με την έννοια που το, με την μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Την Πόπη την Νικηφόρου, την Κατερίνα την Αεράκη, τον Μιχάλη τον Σερτζετάκη, ο οποίος μας άφησε χρόνους πριν από 5 μήνες, 6 περίπου, τον Νίκο τον Ταβερναράκη, τη Δέσποινα της Παντιδάκη, την επίσης αξιόλογη Δέσποινα. Φοβερή μαντιναδολογής. Ναι, και επίσης φοβερός άνθρωπος. Και ο Γιώργος δεν έχει τύχει ποτέ να μιλήσω με την Δέσποινα, γιατί θα ήθελα κάποια στιγμή να γνωριστώ. Έχουμε συναντηθεί. Να το κάνεις αξίζει τον κόπο, πίστεψέ με. Αλλά κάποια στιγμή θα τύχει. Σου εύχομαι να το κάνεις, να το κάνεις πράξη. Να του στείλω σε όλους, να στείλω σε όλους τα χαιρετίσματά μου, να είναι καλά. Να μας χαρίζουν έτσι συγκινήσεις ταξιδιάρικες. Θες από ευκαιρία να πεις και ποιοι μουσικοί παίξανε μέσα στο CD και ποιοι... Βεβαίως. Βεβαίως, να τους αναφέρουμε. Δισκογραφική σου εταιρεία. Στη λύρα σχεδόν σε όλα τα κομμάτια έχει παίξει ο Νίκος ο Ζαχαριουδάκης. Εκτός σε ένα κομμάτι που έχει παίξει ο Μιχάλης ο Βασιλάκης. Και σε επίσης ένα άλλο έχει παίξει βιολί ο Δρακάκης. Τώρα στις κιθάρες είναι ο Κωστής ο Μαρκάκης, ο Μιχάλης ο Μάρκο Μιχελάκης, και στα μπάσα ήταν ο Γαβριδάκης, ο Θανάσης και ο Δραμουντάνης ο Ζαχάρης. Στα κρουστά είχαμε ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος κατέβηκε ειδικά για αυτή τη δουλειά από τη Λάρισα, τον Σταύρο τον Αλεξόπλο, ο οποίος είναι ένα ιδιαίτερο κρουστό, γιατί έχει συμμετέχει σε πολλές συναυλίες, είναι με την Τζαλικοπούλου. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τον παίχτη. Τον ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα. Και πίσω ο Μανώλης ο Στεφανάκης και ο Γιάννης ο Χαρκούτσης. Να είναι καλά όλοι τους. Το CD κυκλοφόρησε από το κριτικό μουσικό εργαστήριο του Αεράχη. Είπαμε είναι τώρα άτομο που 3 χρόνια. Μουσική. Ναι. Τον Τάσο τον Παραδάκη. Εννοείται τώρα. Άκουσα το CD. Και επίσης έχει παίξει λαούτο σε, ο Κωστής ο Αλεξάκης. Έχουν παίξει μαζί και αυτός επίσης πολύ αξιόλογος. Τώρα τραγουδιστικά έχουν συμμετάσχει κάποιοι φίλοι οι οποίοι το θέλανε πολύ. Ο Γιώργος Ολεκάκης, καλός φίλος. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα, για τους λέμε γρήγορα. Ο Ηλίας ο Σαββάης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Τραγούδι, δεν νομίζω. Α, και ο Μιχάλης ο Βασιλάκης επίσης έχει πει ένα κομμάτι. Μιλήσαμε για το τραγούδι του, το ομώνυμο του συντήσου, Βασιλικό και Αρεσμαρή. Τραγούδας εσύ μέσα και παίζεις και λαούτο εσύ μέσα. Σε στίχους και μουσική, η Μαντινάδα η πρώτη είναι της Μάνιας Μεσαριτάκης που μιλήσαμε πριν στο τηλέφωνο, και η δεύτερη είναι της Κατερίνας Αεράκης. Της Κατερίνας Αεράκη. Να τη θυμάσαι τη δεύτερη Μαντινάδα? Βεβαίως, πώς τη θυμάμαι. Του Βασιλικού Γιάννης Μαρή, λες? Ναι. Α, γιατί έχει κι αλλού Όχι, αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε τώρα και θα το ξανακούσουμε και στο τέλος, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Στην αγκαλιά σου τ' άρωμα της πεθυμιάς με πάει.
και πνίγομαι στις μυρωδιές νερατζανθέ του Μάη. Μαρή. Κρητών Βίος, η εκπομπή μας, Κρήτη FM 100,3. Ο Τάσος Μπαραδάκης φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας και ο Περικλής Μοσχολάκης στο μικρόφωνο. Τάσο, πες μας περίπου πώς ξεκίνησες να μαθαίνεις λαούτο.
Και σε ποια ηλικία? Το παράδοξο είναι ότι δεν ξεκίνησα με λαούτο. Ξεκίνησα με κιθάρα. Και για κάνα δύο χρόνια περίπου. Καθοριστικό σημείο για να ασχοληθώ με το λαούτο ήταν από τα γλέντια που γινόταν τότε στα χωριά. Ήταν το παραδοσιακό γλέντι του Αγίου Γιώργη, όπου όλα τα καφενεία είχαν ένα γλέντι ξεχωριστό. Σε ένα από αυτά λοιπόν ξημερώθηκαν το πρωί τα φιλαράκια, τα σιχοριανάκια, με παροτρύνα να ανέβω να παίξω κάτι το οποίο τους έπαιζα το μέχρι τότε με την κιθάρα. Σε ποια ηλικία μιλάμε? Μιλάμε τώρα στα 16, ίσως και 17, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάπου εκεί. Τότε μου έκανε τη χάρη ο Πανταγιάς ο Μανούσος, ήταν τότε ο Λαουθιέρης, τα χρόνια εκείνα, και ανέβηκα. Η αίσθηση αυτή που έτσι με την μπένα και με τα μηχανήματα που αποκόμισα από εκείνη την επαφή με το λαούτο ήταν καθοριστική, νομίζω. Οπότε, ξέρεις, μετά άρχισε το τριγούνι. Λέει, καλά, μέχρι τώρα κιθάρα, τώρα λαούτο, κάτσε. Ασταθεροποιηθείς κάπου, μου λέει ο πατέρας μου. Δεν ξέρεις τι θες. Εντάξει, πήρα το λαούτο και αυτό ήταν. Κόλλησα. Είναι το όργανο που... Τι να πω, είναι το όργανο που αγαπώ πολύ. 17 χρονών ανέβηκες πρώτη φορά? Όχι, όχι. Με φίλους. Σε παροτρύναν οι φίλοι σου. Ναι, να αλλά πολύ. Πότε έμαθες κιθάρα? Πότε ξεκίνησες? Στα 13. Και έπαιζες? Για κάνα δύο χρόνια είχα έτσι ένα οργανάκι. Όχι, όχι, δεν έπαιζα σε παρέες. Φιλικά και σε παρέες, αλλά όχι, μη φανταστείς. Ήταν μάλλον γιατί τότε ήμουν εργένης και ήταν το αποκούμπι μου η κιθάρα για τις δύσκολες ώρες που λένε. Αλλά δεν δέθηκα πολύ, ιδιαίτερα. Όχι ότι δεν μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ δεν δέθηκα με την κιθάρα. Δεν τα κατάφερα. Επαγγελματικά με το λαούτο πότε ξεκίνησες? Περίπου στα 20. Περίπου στα 20 έκανα τα πρώτα δηλαδήματα. Μου βγήκανε, θα έλεγα. Είχα την παρότρινση. Είχα το μεράκι εγώ σαν Τάσος. Και από εκεί πέρα όλα ήρθαν μόνα τους. Δεν μπορώ να πω ότι η ενασχόληση μέχρι τώρα είναι επαγγελματική 100%. Δεν θα το έλεγα, δεν ισχύει. Το λαούτο για μένα είναι το αγχολητικό μου. Θεωρείς είναι αυτός ερασιτέχνη? Ναι. Εραστή της τέχνης εννοώ. Δεν ξέρω αν αυτό εννοείς εσύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό με ερασιτέχνη. Είμαι ερασιτέχνης. Και προσπαθείς να μαθαίνεις? Απλά μέσα από το από το χόμπι μου που κάνω πράγματα που μου αρέσουν, συμπίπτει να αρέσει και σε φίλους αυτό που κάνω και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Γράφεις μουσική? Ναι. Στίχους? Γράφω, αλλά δεν είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Πάντως για τη μουσική σου είσαι υπερήφανος? Ούτε γι' αυτό. Απλά γράφω. Γράφω κάτι που μου αρέσει, που θέλω. Δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να αρέσει και στους άλλους. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Εγώ δεν μπορώ να πω γι' αυτό κάτι. Μεσοβδόμαδα σμίξαμε, μου έδωσε το CD να τα ακούσω. Το μουσική ακούω πολύ στα μάξι. Πάντα μάλλον στα μάξι. Και όλη τη βδομάδα το άκουγα. Παρατήρησα ότι έχεις μια υπογραφή στο παίξιμό σου. Δηλαδή έχεις ένα δικό σου στυλ, ένα δικό σου τρόπο. Χωρίς να φεύγεις από το ρυθμό, βάζεις κάποια ξόμπλια τα οποία είναι δικά σου. Δηλαδή πλέον, εφόσον άκουσα το CD αυτό, πιστεύω ότι αν ακούσω 10 μουσικές από 10 διαφορετικούς λαουτιέριδες, θα καταλάβω ποια έχεις γράψει εσύ. Συμφωνείς αυτό που λέω? Γενικότερα είναι η υφή των κομματιών, για την οποία όμως δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο για να το πετύχω. Βγαίνει μόνο του. Δεν μπορώ να πω ότι προσπάθησα για να βγει αυτό που βγήκε,
Απλά αυτό βγαίνει σε μένα. Όταν γράφεις μουσική, πώς σε ποια διαδικασία είσαι? Συνήθως όταν γράφεις, μπορεί να τη γράψεις τυχαία, ας πούμε, οδηγώντας το δρόμο ή πηγαίνοντας μια παρέα ή οπουδήποτε, ή κάπου συγκεκριμένα? Σε μια παρέα δεν έχω μπει στη διαδικασία ποτέ. Συνήθως μουσική γράφω όταν είμαι πολύ στεναχωρημένος, όπου είναι το σημείο που ξεσπώ. Γιατί μόνο όταν είσαι στεναχωρημένος? Δεν ξέρω, αυτό όταν μου είσαι χαρούμενος, δηλαδή, ας πούμε, δεν αυτό μου βγαίνει. Προς το παρόν δεν μου έχει τύχει αυτό. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι τώρα από το CD σου. Έχω διαλέξει «Δίνω φτερά τις σκέψεις μου». Τραγουδάει πάλι ο Ηλίας Σαββάκης μέσα. Ναι, ναι. Και ξαναρχόμαστε. Να πω πρώτα πώς μπορούν να επικοινωνούν οι ακροατές μας, αν θέλουν. Μπορούν να γίνουν μέλη στο group μας στο Facebook «Κριτών Βίος με Ελληνικούς Χαρακτήρες», όπως μπορούν να μας στέλνουν και ένα και SMS με απλή χρέωση στο 6988-233-111. Ωραία. Δίνω φτερά στη σκέψη μου.
δρόσο και με κρατεί, και με κρατεί ολόδροσο. Ολόδροσο σαν τσικορφή στο χιόνι, να σε χαρώ σαν τσικορφή στο χιόνι. Ακούτε την εκπομπή Κριτών Βίος κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κριτών Βίος 100,3 στον Κρήτη FM, Περικλής Μοσχολάκης και καλεσμένος μας ο Τάσος Παραδάκης. Μπορείτε να γίνετε μέλη στο Facebook στην ομάδα μας Κριτών Βίος με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως μπορείτε να μας στείλετε και SMS με μια απλή χρέωση στο 6988-233-111. Να πούμε Γιώργο, καταρχήν χαιρετίσματα στο Γιώργο του Γιακουμάκη, μας ακούει, μας γράφει για σένα καλή επιτυχία και δύναμη να συνεχίσει να, να δίνει πράγματα ο καλεσμένος σου. Ευχαριστώ Γιώργο. Να είσαι καλά. Το γνωρίζεις τον Γιώργο? Ναι. Προσωπικά όχι πολύ, αλλά το γνωρίζω βεβαίως. Όπως μας ακούει η Κυριακή από την Αθήνα και ο φίλος μου ο Μιχάλης Σαββιδάκης, που ήταν παλαιότερα καλεσμένος στην εκπομπή. Να είναι καλά. Τάσο, θέλω να μου πεις με ποιους έχεις συνεργαστεί ως τώρα. Φοβάμαι ότι θα αδικήσουμε κάποιους. Σίγουρα, σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα αδικείς, αν έχεις ειδικά πολλούς. Ναι, φαντάσου τώρα στα 30 χρόνια αυτά, 32-33 πόσα είναι, από το 80 περίπου, έτυχε η τύχη κατά καιρούς να συνεργαστώ με πάρα πολλούς αξιόλογους συναδέλφους, αν μπορώ να τους αποκαλώ έτσι, θα μου δώσουν το δικαίωμα φαντάζομαι, μια που ξανατονίζω ότι θεωρώ τον εαυτό μου ερασιτέχνη. Μα πιστεύω ότι εκτός από αυτούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι, όλοι οι υπόλοιποι είναι ερασιτέχνες και αγαπάνε την, αυτό που κάνουν. Αυτό που κάνουν. Ναι, σίγουρα. Κοίτα, για να μην κουράσω πολύ, θέλω να αναφερθώ μόνο σε ένα μεγάλο σταθμό που ήταν ο Σκορδαλός. Ήμουνα μαζί με το δάσκαλο για περίπου 2 χρόνια και ήταν το καλύτερο σχολείο. Πέρασα τα καλύτερα, τις καλύτερες, την καλύτερη μου εποχή όταν ήμουνα με το δάσκαλο. Δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά νομίζω ότι του χρωστάω πάρα πολλά όσον αφορά το ρυθμό και όσον αφορά τα ίδια τα ακούσματα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά για το δάσκαλο, έχουν υποθεί και γραφτεί τόσα που εγώ περιττεύω. Τώρα, κατά καιρούς, να σε διακόψω, ναι, και να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το Θάνασο Σκορδαλό. Βεβαίως. Πώς ήταν ως άνθρωπος στις παρέες του, στο Γλέντι, πώς ήταν ως συνεργάτη σου, πώς ήσουν σαν συνεργάτης του, μάλλον. Αυτό θα μπορούσε να μας το πει ίσως ο ίδιος. Νομίζω δεν μπορεί να μας πει, που είναι. Νομίζω όμως ότι να μας ακούει όμως. Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, πολύ ευγενικός σαν καλλιτέχνης. Ποτέ στο πάλκο δεν υπήρχε παραμικρή διένεξη. Ήταν πάντα, είχε πάντα μια ευγένεια, τον διέκρινε μια ευγένεια. Σαν καλλιτέχνης μιλάω. Προσωπικά δεν μπορώ να πω
γιατί δεν είχαμε κάνει προσωπική σχέση πέρα από την καλλιτεχνική μας επαφή. Αλλά τον θαύμαζα για τις ικανότητες του βεβαίως και για το ήθος του, το μουσικό του ήθος. Πιστεύεις ότι, για τον είπες δάσκαλο, ότι έχει μάθει πάρα πολλά για αυτόν? Είμαι, να χρησιμοποιήσω και μια έτσι ρήμα της εποχής μας, είμαι πολύ φαν. Ακούς και παίρνεις πατήματα από δισκογραφίες του, από μουσικές? Νομίζω ότι τα κουβαλάω μέσα μου πια, είναι τα βιώματά μου, είναι αυτά που είχα μάθει από μικρός και που κουβαλάω μέχρι σήμερα και που τα έζησα και μαζί του. Πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε όπως καλή ώρα τώρα σε ένα στούντιο στο Κρήτη, στο Ράδιο Κρήτη. Έκανε μια εκπομπή και μας παρουσίαζε. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 92. Και μετά το τέλος της εκπομπής μου είπε ότι θέλει να κουβεντιάσουμε και έτσι ξεκίνησε και η συνεργασία. Είπε ότι του άρεσε ο τρόπος παίξηματος και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην περιαυτολογούμε κιόλας. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία. Μου πρότεινε συνεργασία, βέβαια και δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να του πούμε όχι. Ήταν και ζητούμενο τότε. Ποια είπε, 92. Το 92. Το 94-95 μαζί του. 94 περίπου. Μετά έχεις συνεργαστεί με πολλούς, φαντάζομαι. Ναι, θα φοβάμαι πως θα κουράσουμε όμως. Θα πω όμως ότι ήμουνα για 4-5 χρόνια περίπου συνεργάτης με τον Πάπη τον Παραγιουδάκη, για άλλα τόσα περίπου χρόνια με τον Νίκο τον Ηλιάκη και κατά καιρούς βέβαια με πολλούς άλλους αξιόλογους συναδέλφους, όπως είπα και προηγουμένως. Αλλά δεν κρίνω σκόπιμα να τους αναφέρομαι, όχι γιατί υπάρχει κάποιος λόγος, για να μην κουράσουμε πάρα πολύ. Με τον Νίκο που ήταν πρόεδρος, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Είναι πρόεδρος ακόμα του συλλόγου. Είμαστε μαζί γύρω στα 4 χρόνια. Και τον τελευταίο καιρό παίζουμε το Βασιλάκι, το Μιχάλη. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, αφού το ανέφερες τελευταίο, που τραγουδάει στο CD σου ο Μιχάλης Βασιλάκης. Ναι. Σκόνη, καπνός και αέρας.
την ώρα που σα αγκάλιαζα. Την ώρα που σα αγκάλιαζα. Ήρθε το φως ημέρας, παραπονώ, ήρθε το φως ημέρας. Και γίνει και το όνειρο. Τον Βίο σε 100,3 εκπομπή με τον Περικλή Μοσχολάκη και καλεσμένος μας σήμερα ο Τάσος Μπαραδάκης. Τάσο, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις όταν πας κάπου και ακούς τραγούδια δικά σου που έχεις γράψει τη μουσική. Δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο με εμένα αυτό, αλλά αυτό είναι η τροφή μου. Αυτό που δηλαδή που μου δίνει το εύνασμα για να συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό το χόμπι όπως το είπα. Έχει τύχει πολλές φορές να βρεθώ σε παρέες χωρίς να ξέρουν ότι κάποια από τα τραγούδια είναι δικά μου και τα σχολιάζουν χωρίς επίσης να ξέρουν ότι εγώ είμαι αυτός που μπας περιπτώσει τα έχει γράψει ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι η ιδιαίτερη χαρά. Νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη πληρωμή μιας και από πνευματικά δικαιώματα ή οτιδήποτε άλλο είδους δικαιώματα δεν υπάρχουν, ας λένε ό,τι θέλουν, όλα είναι μια αυταπάτη. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα οι νόμοι από τη μια έχουν και παραθυράκια, από την άλλη δεν εφαρμόζονται πλήρως. Συμφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουν πολλά παράθυρα. Για τα πνευματικά δικαιώματα δεν νομίζω ότι έχουν τόσα πολλά. Μόνο ότι βγαίνουν κάποιοι καινούργιοι νόμοι που κλείνουν κάποια παράθυρα που. Ναι. Όχι κάποια παράθυρα, κάποιες τρύπες που μπορείς να. Ναι. Σύμφωνοι ότι μπορεί να κλαπεί κάτι πολύ εύκολα και μπαίνει σε μια διαδικασία μετά, αν θες να αποδείξεις τα πνευματικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Να ξανάρθω στο θέμα μου. Μου είχες πει μια ιστορία που έγινε στο Λασίθι. Ναι. Για το Βασιλικό και Αρισμαρί, το τραγούδι. Ναι, βρέθηκα σε μια παρέα. Δεν γνωριζόμουν, ήμουν καλεσμένος, δεν γνωριζόμουν με όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παρέα. Κάποιος λοιπόν ήρθε, λέει θα βάλουμε ένα κομμάτι από ένα CD που άκουσα προχθές και μου άρεσε ιδιαίτερα. Όταν το βάλε λοιπόν, αυτός που με είχε καλέσει άρχισε να γελάει. Μου λέει, κάτσε λέει να το πούμε. Όχι, λέω άστον να μην το πούμε. Όταν του το είπαμε, ξέρεις, η διασυντικότητα και η έκπληξή του ήταν πολύ μεγάλη. Όταν και... το είπατε, ξέρεις ποιος είναι αυτός που έχει γράψει τραγούδια. Ναι, αυτό ακριβώς. Και
Εμένα η χαρά μου βεβαίως ήταν ιδιαίτερη. Σου είπα και προηγουμένως ότι για αυτά τα μικρά ζούμε και από αυτά παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε. Είναι η τροφή μας και η πληρωμή. Αυτά και το χειροκρότημα, τίποτα άλλο. Πώς νιώθεις πάνω στο πάλκο όταν βλέπεις τον κόσμο να διασκεδάζει? Απέραντη ευχαρίστηση. Σου είπα ότι χομπίστας είμαι. Αγαπώ αυτό που κάνω, σέβομαι αυτό που κάνω, θέλω να πιστεύω. Με τα δικά μου πάντα κριτήρια μιλάω, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Σέβομαι και αγαπώ αυτό που κάνω και μου αρέσει να κάνω φίλους από αυτό το χόμπι, από αυτή μου την ενασχόληση. Βλέπεις διαφορά στον τρόπο που διασκεδάζει ο κόσμος τώρα με σύγκριση πριν 10 χρόνια ή πριν 20? Ασυζητητή. Τι διαφορές βλέπεις? Οι διαφορές είναι ότι κάποτε υπήρχε μία σύμπνοια στο γλέντι. Λέγοντας σύμπνοια, δηλαδή τι εννοείς? Σύμπνοια εννοώ ότι πεζόταν κάτι και ο κόσμος ήταν όλος ενασχολημένος με αυτό που πεζόταν και όχι με άλλα δρόμενα που ενδεχομένως θα το προσπούσαν την προσοχή ή θα είχε μία άλλη ενασχόληση με το κινητό του ή εν πάση περιπτώσει με κάτι άλλο να το αποσπά την προσοχή. Είμαστε όλοι κάτω και ακούγαμε, πήγαμε για αυτό το σκοπό στο μέρος που πηγαίναμε για να ακούσουμε τον οποιοδήποτε καλλιτέχνη και δεν μας ενδιέφερε κάτι άλλο. Τώρα απλά σε ένα μαγαζί συνήθως παρατηρήσει μια ψηλοαδιαφορία, δηλαδή λίγο μας νοιάζει ποιος παίζει, αν παίζει. Λέει, μα έχει μουσί. Αν λέει έχει μουσί, δεν το παρατηρήσαμε. Ξέρεις, υπάρχει μια αδιαφορία. Πιστεύεις ότι φταίει επειδή έχει κουραστεί αυτό? Ναι, το πιστεύω. Δηλαδή, όπου και να πας αυτή τη στιγμή, βλέπεις σε μαγαζιά να παίζουν μουσική, βλέπεις πανηγύρια, βλέπεις γλέντια, βλέπεις πολιτιστικούς συλλόγους να κάνουν. Το πιστεύω. Έχει κουραστεί δηλαδή ο κόσμος? Ναι. Έχει κουραστεί σε αυτό? Πάρα πολύ. Είναι όλα τα media, να τα πούμε έτσι, είτε ηλεκτρονικά, εν πάση περιπτώσει για τα ηλεκτρονικά μιλάμε, τα οποία έχουν πρόσβαση και στο τελευταίο σπίτι σήμερα. Ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η πρόσβαση. Έβγαινε 1-2 δισκάκια το χρόνο και για το υπόλοιπο εξάμηνο περιμέναμε με αγωνία τα υπόλοιπα δύο ποιοι θα γράψουν. Και βεβαίως τα μαθαίναμε απ' έξω, διότι ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Σήμερα δεν προλαβαίνεις να ακούσεις ότι κυκλοφόρησε η νέα δουλειά. Δεν κρίνω αν είναι αξιόλογες ή όχι οι δουλειές που κυκλοφορούν. Κρίνω μόνο με την ροή που βγαίνουν. Είναι πολύ, πάρα πολύ καλλιτέχνες και αυτό κουράζει. Πιστεύεις ότι βγαίνουν ακόμα αξιόλογοι καλλιτέχνες όπως ο Γαλλός που μιλήσαμε πριν? Βεβαίως. Δεν ξέρω αν θα έχουν αυτή την ευέλεια, γιατί χάνονται μέσα στο πλήθος, αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν έχουν κάτι να πούν και κάτι να δώσουν. Το πιστεύω ότι υπάρχουν αξιόλογοι καλλιτέχνες. Και τι πρέπει να δίνει ένας καλλιτέχνης στον κόσμο? Τίποτα, αυτό που είναι. Κρίνεται γι' αυτό. Τίποτα άλλο. Ό,τι και να κάνεις για να φανείς, θα πέσουν τα φτερά κάποια στιγμή. Ο κόσμος μπορεί να σε αποδεχτεί, αλλά ο ίδιος που θα σε απορρίψει κιόλας εάν χρειαστεί. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Είσαι αυτός που είσαι και κρίνεσαι γι' αυτό, είτε θετικά είτε αρνητικά. Επειδή έχει πάει 9 η ώρα, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε. Είσαι ο πιλότος. Την εκπομπή Κριτών Βίος κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη.
την αγκαλιά. Στην τρέλα μη με βγάλει, να ξεγελώ την αγκαλιά. Στην τρέλα μη με βγάλει. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το τραγούδι που ακούσαμε, το άρωμα. Το άρωμα. Τραγουδούσες εσύ. Ναι. Μέσα. Να πούμε καταρχήν χαιρετίσματα στον Γιώργο του Παπαγεωργίου από την Καρδίτσα. Είμαι σίγουρος ότι μας ακούει μέσω ίντερνετ και δουλεύει τώρα. Το κάνει κάθε Δευτέρα. Όπως να είναι καλά, συνεχίζει να το κάνει. Στο Κασκαλάκι που είναι εδώ κοντά μας. Συμπαραγωγός. Καλησπέρα, Φράγκο. Καλησπέρα. Τυρακή μας έφερε, τυρακή. Την παγωμένη, ναι. Ναι. Τις βρίσεις. Λοιπόν, Τάσο, ήθελα να σε ρωτήσω, πεντάγραμμο ξέρεις? Έχω κάνει 4 χρόνια στο οδείο. Όταν γράφεις μουσική, τη γράφεις σε πεντάγραμμο? Όχι. Πώς σημειώνεις, για να μην ξεχάσεις? Τις πιο πολλές φορές δεν σημειώνω. Κάποιες φορές ηχογραφώ. Μου είναι πιο εύκολο. Γιατί συνήθως όταν κάτι σκαρώνω δεν το τελειώνω σε ταχτό χρονικό διάστημα. Μπορεί να μου πάρει και 1 χρόνο και 6 μήνες και 1 μήνα. Δεν τα ξέρεις ποτέ αυτά. Το πεντάγραμμα μπορώ να διαβάσω, αλλά δεν συνηθίζω να σημειώνω. Γράφεις μία μουσική, σου έρχεται μάλλον μία μουσική στο μυαλό. Ας πούμε την ηχογραφείς με το στόμα σου. Με το λαούτο. Με το λαούτο. Μετά για να πεις, τώρα η μουσική αυτή είναι έτοιμη να ηχογραφηθεί, τελειωμένη. Τι διαδικασία υπάρχει? Την διορθώνεις? Βεβαίως. Και πολλές φορές την απορρίπτω. Δηλαδή αυτή η δουλειά, το Βασιλικό και Αρισμαρί, έχουν γραφτεί 17 κομμάτια, εκ των οποίων επιλέχθηκαν τα 11. Μετά από
πολλές φορές που τα άκουσα δεν έκρινα ότι ήταν ικανά να βγουν για να τα ακούσει ο κόσμος. Ίσως να τα διορθώσω, έχω ήδη διορθώσει κάποια, ίσως και όχι. Δηλαδή το κάθε κομμάτι το ακούω πάρα πολλές φορές, εάν μου κάνει μετά από 2 μήνες, 3 μήνες την ίδια εντύπωση που μου έχει κάνει και πριν, πάω να πει ότι κάτι μου λέει. Αν όχι, το αφήνω. Μαθαίνεις σε παιδιά λαούτο? Όχι. Γιατί? Δεν είμαι καλός. Είσαι καλός δασκαλός? Στο να μεταδίδω. Δεν έχω υπομονή. Έχεις όμως ένα γιο ο οποίος μαθαίνει κι αυτός. Ασχολείται, μαθαίνει. Και το παράπονο του είναι ότι δεν έχω την υπομονή για να του δείξω περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι το μόνιμο παράπονο του. Είμαι αγχώδης. Αυτό το έχω διαπιστώσει. Ναι. Αλλά μιλάς πολύ ήρεμα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Είμαι αγχώδης σε κάτι που θέλω να γίνει πιο γρήγορα ίσως. Ίσως να είχα ιδιαίτερη απέτηση από το γιο μου. Εγώ σαν πατέρας, αλλά δεν ισχύει φυσικά. Θες να μιλήσεις, Φραγκίσκο, να πεις κάτι? Ναι, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, παρελήψα, άλλωστε, και έφερα και την παγωμένη αλλαγή που είπε ο Τάσος προηγουμένως, είναι ότι με τον Τάσο μας δίνει μια φιλία χρόνων. Αυτό που είπε προηγουμένως σχετικά με το αγχώδης είναι πραγματικότητα. Και αν μπορεί ένας συνεργάτης του να του επισυνάψει κάτι αρνητικό εντός εισαγωγικών, είναι αυτό ότι επιδιώκει την τελειότητα. Δεν τον ενδιαφέρει. Προηγουμένως σου είπε ότι είναι χομπίστας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό διότι δεν έχει ανάγκη να ζήσει από τη μουσική. Κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι δεν τον βιάζει, δεν τρελαίνεται, δεν αγχώνεται να δημιουργήσει κάτι για να περάσει, να είναι εμπορικό. Θέλει αυτό που θα βγει να βγει καταρχήν από την ψυχή του. Το κάθε βήμα που κάνει μουσικό είναι μετρημένο, δεν βιάζεται, ξαναλέω, και αυτό του προσδίδει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Κοιτάζει να βγει ποιοτικό αυτό που θα βγει. Δεν τρελαίνεται, όπως είπα προηγουμένως, να βγάλει κάτι εμπορικό για να φανεί. Δημιουργεί, με τους συνεργάτες του προσπαθεί να βγει ό,τι καλύτερο σαν αποτέλεσμα, και αυτό το έχω διαπιστώσει στο παρελθόν με τον Τάσο. Όσον αφορά τον στίχο, και εκεί είναι πολύ επιλεκτικός και καλά κάνει. Να σε διακόψω. Ναι. Έχουμε στο τηλέφωνο κάποιον που δεν ξέρω ποιος είναι. Θα τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με ποιον μιλάμε? Απλά ήθελα να πω ότι επειδή το τελευταίο μόνιμο τραγούδι που βάλετε να ενοχλώ τη σκέψη μου, και εγώ δεν ήθελα να ενοχλήσω, αλλά επειδή όταν μας δίνει τη ευκαιρία ορισμένες φορές να επιβραβεύουμε ορισμένα πράγματα, γι' αυτό πήρα. Είναι καλύτερα να σας ακούσω. Να ακούσει ο κόσμος τις απόψεις του Τάσου που είναι εκεί. Και να πω και σε εσένα, Περικλήτη, στο σταθμό σου μπράβο, γιατί είναι ο σταθμός που για μένα βάζει την περισσότερη ποιοτική μουσική. Δεν είναι δικός μου σταθμός, αλλά προσπαθούμε να είναι ο σταθμός σου, είπα μπράβο, και στο σταθμό σου δουλεύεις. Και σε εσένα τις εκπομπές που κάνεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω και στον Τάσο ένα μπράβο, παρόλο που ξέρετε ότι αυτή την εποχή παίζω μαζί και δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι ο παπάς από τα γενιά του, αλλά είναι από τους καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά όταν θέλουν να γράψουν κάτι, και για να βγάλουν κάτι ποιοτικό και κάτι δικό τους, ας πούμε, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι και διαχρονικό. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Τα υπόλοιπα σα τα λέει ο Τάσο, όχι, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Ο κόσμος ακούει το CD και έχω ακούσει από πολλούς να πούμε ότι είναι μια δουλειά. Για μένα ήταν τιμή που είπα ένα τραγούδι μέσα. Με έβαλε και έπαιξε ένα τραγούδι και είπα και, τους Βαντινάδες. Του εύχομαι να είναι πάλι καλά, να δουλεύει για το καλό, για την ποιοτική μουσική, και δεν θα βγει χαμένος.
Ευχαριστούμε πολύ, Ευρική, καλές εκπομπές και να συνεχίσουμε στο σταθμό με την ίδια, τον ίδιο ζήλο για ποιοτική κριτική μουσική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας αφήνω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Φραγκίσκο, συγγνώμη που σε διάκοψα. Όχι, εντάξει. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι το κάθε του βήμα είναι πολύ προσεκτικό. Δεν βιάζεται και νομίζω ότι το αποτέλεσμα κάθε φορά στις επιλογές που κάνει, τόσο στην μουσική όσο και στο στίχο, έχω την αίσθηση ότι τον δικαιώνει. Δεν είναι από τους καλλιτέχνες που προσπαθούν, πιέζουν την κατάσταση για να βγάλουν κάτι εμπορικό απλά για να πούν ότι και φέτος εδώ είμαστε. Δεν έχει την ανάγκη αυτήν. Όπως είπε προηγουμένως, ξαναλέω, είναι χομπίστας. Αυτό που κάνει το αγαπάει, αυτό που κάνει το υπηρετεί. Θέλω να πιστεύω. Έχει επενδύσει πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, δηλαδή να σου πω, στο σπίτι του έχει μηχανήματα που ηχογράφησης που θα τα ζήλευαν πολύ. Έτσι, ένα παράδειγμα. Έχει επενδύσει δηλαδή πάνω σε αυτό. Δουλεύει μεθοδικά, συναισθαλμένα, με βάση πάντα το σεβασμό στην παραδοσιακή μουσική. Και ξαναλέω, το αποτέλεσμα τον δικαιώνει. Και στην προηγούμενη δισκογραφική δουλειά που είχε κάνει με τον Νίκο, τον Ηλιάκη, εκεί είχε δείξει από τα πρώτα του δισκογραφικά βήματα, είχε δείξει την ταυτότητά του, όπως είχες αναφέρει και εσύ στην αρχή της εκπομπής, ότι το ηχόχρωμα που βγάζει έχει ξεχωριστή ταυτότητα, και νομίζω ότι και τα επόμενα βήματα που θα κάνει θα είναι πολύ σημαντικά και πολύ έτσι σοβαρά. Είπες ότι έχει επενδύσει. Εγώ παρατηρούσα το λαούτο σου. Ναι. Είναι το παλιό, το παραδοσιακό. Δεν είναι από τα μοντέρνα. Όχι, δεν είναι μοντέρνο. Αν δεν κάνω λάθος, η φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι από το λαούτο σου. Ναι, ένα κομμάτι, μια λεπτομέρεια, ναι, από το λαούτο σου. Μια λεπτομέρεια. Ένα σχέδιο το οποίο το φτιάχνανε οι παλαιότεροι οργανωποί. Ναι, τώρα δεν υπάρχει αυτό, διότι στη θέση αυτή μπαίνει ο Μαγνήτης. Και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Να ακούσουμε, επειδή ανέφερε Φραγκίσκος την προηγούμενη δουλειά με τον Νίκο τον Ηλιάκη, Γιάντα η Χαρά. Δάκρυ που και να το θέλα. Δάκρυ που και να το θέλα, στο μαγουλό δεν βγαίνει. Για είδα η χαρά του έρχομου στη φεύγα σου πομένη.
Στην προηγούμενη δισκογραφική σου δουλειά. Θα ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από την προηγούμενη δουλειά, τη δικιά σου. Ποιος αρέσει? Το Αιγαίο Πέλαγος. Και εμένα μ' αρέσει. Καλαματιανό. Να σε ρωτήσω όμως πρώτα αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο. Ναι, έχω ήδη έτοιμο άλλη μια δουλειά έτοιμη σχεδόν. Απλά μένει να ηχογραφηθεί. Και να... σε στίχους? Όχι, όχι, σου ξανά πω, δεν είμαι περήφανο για το στίχο. Όχι, σε στίχους, αν έχεις βρει συνεργάτες εννοώ. Ναι, έχω βρει στίχους, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα τους χρησιμοποιήσω ή όχι. Πόσο εύκολα ή δύσκολα διαλέγεις στίχους να δέσεις με τη μουσική σου? Πολύ δύσκολα. Ποιο είναι το κριτήριό σου? Το κριτήριό μου... Βασικά, όταν έχω κάτι στο μυαλό μου, μιλάω για τη μουσική, έχω και κάτι συγκεκριμένο, κάποιο συγκεκριμένο θέμα, με το οποίο θέλω να το παντρέψω το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάθε κομμάτι γεννιέται για κάποιο λόγο, τον οποίο το λόγο ενδόμηχα τον ξέρουμε εμείς που τα γράφουμε. Είναι δημιουργήματα τα οποία έχουν ένα υπόβαθρο. Δεν ξέρω πώς να το μεταφέρω, αλλά το πιστεύω αυτό πλέον. Για κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση έχω γραφεί, για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, για κάποιο θέμα εν πάση περιπτώσει, και ο συνειρμός πρέπει να δέσει με ο στίχος με τη μουσική. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι αλληλένδετα. Είναι 50-50 για μένα. Επομένως, εάν επιλέξω κάποιο στίχο, θα τον ακούσω πάρα πολλές φορές. Σου ξαναείπα, εάν μου κάνει το ίδιο κλικ μετά από 4 ή 5 μήνες, τότε θα. Ναι, αλλά δεν θα είσαι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση που ήσουν τη μέρα που το έγραφες. Αυτό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να τα ακούσω μια άλλη ξέτερη στιγμή. Εάν είμαι σε άλλη ψυχολογία και πάλι συνεχίζει να μου αρέσει, αυτό παραμπεί ότι έχω κάνει καλή επιλογή. Νομίζω. Να ακούσουμε το Αιγαίο Πέλαγος. Βεβαίως. Τη λάμψη έχεις πάρει. Γέννητα σφαίγγαρ όλους της. Τη λάμψη έχεις πάρει.
όμορφιες να βγαίνει μου τη χάρη.
την εκπομπή Κριτών Βίος κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κριτών Βίος η εκπομπή μας. Ο Περικλής Μοσχολάκης στο μικρόφωνο στο Κρήτη FM 100,3. Μπορείτε να γίνετε μέλη στο group μας στο Facebook Κριτών Βίος με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως μπορείτε για να μας στείλετε SMS με μια απλή χρέωση στο 6988-233-111. Φιλοξενόμενος σήμερα στην εκπομπή μας ο Τάσος Μπαραδάκης. Κουβεντιάζουμε για το βίο του, τη μουσική που έχει γράψει και για το τελευταία δισκογραφική δουλειά που υπάρχει. Βασιλικός για Ρεσμαρή. Βασιλικό για Ρεσμαρή. Έτσι. Τάσο, πιστεύεις ότι η κρατική μουσική εξελίσσεται? Ναι, το πιστεύω και πρέπει να εξελίσσεται. Τίποτα δεν μπορεί να μένει στάσιμο. Εξάλλου, εμείς μιλάμε για παράδοση και τα παιδιά μας πρέπει να μιλάνε για παράδοση, αλλά όχι με τα ίδια μέτρα. Δεν μπορεί να μιλάνε για παράδοση. Εξελισσόμαστε και εξελίσσεται και η μουσική ταυτόχρονα μαζί με εμάς. Εκεί που έχω μόνο ένσταση είναι στο τι όργανα χρησιμοποιούνται και με ποιο τρόπο, διότι το κάθε όργανο παίζει το δικό του ρόλο και εμείς εξαρτάται πόσο θα το τονίσουμε ή πόσο θα υπογραμμίσουμε την ύπαρξή του. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ ειδικότερα, αλλά πιστεύω ότι κάποια... Δώσε μας όμως κάποιο όριο. Ας πούμε η κιθάρα έχει γίνει πλέον σε κάθε συγκρότημα βασικό όργανο. Ναι. Μπορεί να μην είναι τόσο παραδοσιακό στην Κρήτη, παραδοσιακό σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά θεωρείται πλέον από τα βασικά σε ένα μουσικό συγκρότημα. Η κιθάρα για μένα είναι ένα πολύ όμορφο όργανο, συνοδευτικό. Αν παιχτεί με έναν τρόπο χωρίς να παίζει ρόλο πρώτο, αλλά να παίζει το ρόλο του απλά σαν όργανο, έχει να δώσει, έχει να προσθέσει πράγματα. Και καλώς για μένα χρησιμοποιείται η κιθάρα, αλλά γενικώς όλα τα όργανα. Δεν είμαι εναντίον κανενός οργάνου. Μην ξεχνάς ότι παλαιότερα ηχογραφής ο Μουντάκης έκανε με ακορντεόν, που για την εποχή ήταν κάτι πολύ, πολύ πρωτότυπο και πολύ προχωρημένο. Παίχτηκε όμως με έναν τρόπο που δεν στρέβλωσε κάτι. Σήμερα ακούω ας πούμε κάποια πράγματα όπως drums ηλεκτρονικά ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία δεν προσδίδουν. Νομίζω ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα του παραδοσιακού. Ένα όργανο είτε φυσικό είτε ηλεκτρικό πρέπει απλά να το χρησιμοποιούν για ένα συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να το υπερτονίζουμε. Αυτή είναι η άποψή μου, η προσωπική μου. Με περιπτώσεις στις ερωτήσεις που ήθελα, ναι, να σου κάνω. Μία ερώτηση είναι τι θα έλεγε σε κάποιο νέο παιδί 18, 20 χρονών, 15 χρονών που θέλει να ασχοληθεί με την κριτική μουσική, εκτός ποια βήματα μάλλον να ακολουθεί, ποιες μουσικές να έχει σαν πρότυπα, και δεύτερον τι ηθικά θα του έλεγες? Περικλή, να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος για να πω στον καθένα πώς θα κάνει και τι θα κάνει. Είσαι εμπειρότερος όμως από ένα παιδί 20 χρόνια. Η εμπειρία δεν μας δίνει ξέρεις να δίνουμε συμβουλές. Ο καθένας όπως σκέφτεται ενεργεί. Και σου είπα ότι όλοι θα κρυθούμε κάποια στιγμή για αυτό που βγάζουμε στον αέρα και αυτό που δίνουμε στον κόσμο να ακούσει. Είτε θα μας απορρίψει είτε θα μας επιβραβεύσει. Δεν θέλω να τους πω τίποτα, θέλω μόνο να τους πω ότι να αγαπάνε μόνο αυτό που κάνουν, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους.
Σαν πρότυπα, ποιο θα πίστευε ότι θα ήταν για κάποιον αρχάριο η ρίζα του? Υποκειμενική ερώτηση. Γιατί σε μένα, ας πούμε, αρέσει πολύ ο Σκορδαλός, σε κάποιον άλλον αρέσει ο Μουντάκης. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν μου αρέσει ο Μουντάκης, αλίμονο. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Και οι δύο είναι από τους πιο αξιόλογους. Αναφερόμαστε τώρα στα μεγάλα μεγαθύρια που άφησαν αποτυπώματα για πολλές γενιές, φαντάζομαι. Αλλά δεν είναι λάθος ό,τι και ακούσει κανείς. Το θέμα είναι να εκλάβει σωστά το μέτρο, το παραδοσιακό, που εν πάση περιπτώσει να μην αλλοιωθεί πολύ γρήγορα. Να έχει την εξελιξιμότητα που πρέπει να έχει, αλλά χωρίς να το βιάζουμε, χωρίς να προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Δυστυχώς όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να βάλει μέτρα στο τι πρέπει να παίζεται ή δεν πρέπει να παίζεται. Για εσένα ποιος είναι πιο δύσκολος λιράρης να τον ακολουθήσει ένα λαούτο? Ο Μουντάχης, θα έλεγα. Είχε ιδιορυθμία στο παίξιμο, αλλά νομίζω μπορεί να κάνω και λάθος. Εγώ ρωτάω την προσωπική σου άποψη. Δεν... Νομίζω, ναι. Δεν συνήθως θα σου πω κάτι. Ο Σκορδαλός, ας πούμε, που έχει μια σχετική απλότητα, μπορεί καμιά φορά να είναι πολύ πιο δύσκολος, επειδή είναι πολύ απλός. Είχε ένα ρυθμό και γι' αυτό και φημίζεται πολύ. Είναι ο Σκορδαλός φημιζόταν για το χώρο του, τα χορευτικά του. Συνήθως και το πιο απλό είναι το πιο δύσκολο. Δεν προσπαθούσε δηλαδή να κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο για να περάσει. Όχι, ήταν απλός. Ήξερε τι έπαιζε, ήξερε πώς το έπαιζε και έβγαινε πολύ ρυθμικό. Εννοείς, έπαιζε απλά πατήματα με τις παύσεις του. Ναι. Χωρίς να βάζει ιδιαίτερα ξόμπλια. Ξόμπλια μέσα. Ξόμπλια, ναι. Απλά ήταν σταθερός στο ρυθμό του. Ακριβώς. Χωρίς να χάσει. Ακριβώς. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδινε στο ρυθμό και βεβαίως στη μελωδία, αλλά και στο ρυθμό. Τα τελευταία χρόνια βάζουν όμως πάρα πολλά ξόμπλια. Γίνεται, ναι, πάρα πολύ συνθετή, είτε η λύρα είτε το λαούτο που αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά ένα με τη λύρα, ή σε πολλά τραγούδια ακούγεται πιο πάνω από τη λύρα. Πιστεύεις ότι είναι καλό να υπάρχουν τόσα πολλά ξόμπλια πάνω σε ένα τραγούδι? Κοίταξε, τα νέα παιδιά παίζουν πολύ πιο... έχουν ενασχοληθεί πάρα πολύ με το όργανο, με αποτέλεσμα να έχουν και νέες τεχνοτροπίες. Αυτό είναι καλό, σου ξανά είπα και πριν, είναι πολύ καλό. Δεν είναι πάντα καλό να παίζονται τόσο πολύπλοκα πράγματα, γιατί ο ακροατής που δεν είναι πολύ μοιημένος δεν μπορεί να τα αφομοιώσει, με αποτέλεσμα να τα απορρίπτει. Αν ήταν λίγο απλότερο, θα μπορούσε να τα αφομοιώσει, να τα ακούσει πολύ πιο ευχάριστα. Συνήθως υπάρχει, και είναι λογικό, θέλουμε να προβληθούμε παίζοντας ένα πολύ διόρυθμο ταξίμι ή ένα πολύ ιδιόρυθμο κομμάτι, και εκεί ίσως χάνουμε το μέτρο. Εγώ προσωπικά δουλεύω αφαιρετικά. Έχω κάνει κάποια, για πάρτι μου δηλαδή, ναι, κάποια μαθήματα στο λαούτο, ναι, και από το δάσκαλο, έτσι όπως μου έδειχνε το κομμάτι, αφαιρούσα εγώ κομμάτια από μέσα, όπως καμπάνες ή κάποιες τρίλιες που μου έβαζε, γιατί μου άρεσε πιο πολύ απλό. Προτιμούσα να υπήρχε ένα κενό διάστημα μουσικό, χρονικά να μην το χάνω, mm-hmm, παρά να υπήρχε... Ναι. Και πάλι σου ξαναλέω ότι όλες αυτές οι απόψεις είναι υποκειμενικές. Δηλαδή, προσωπική μου άποψη. Το θέμα είναι, ναι, και εγώ την προσωπική μου λέω. Το θέμα είναι πως το εκλαμβάνει
του παίχτης και πώς θέλει να το δώσει, πώς πιστεύει ότι είναι καλύτερα να το δώσει. Και εκεί χάνεται το μέτρο ή κερδίζεται το μέτρο. Πάμε στο συντήσου πάλι να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να πάμε. Γιώργος Λεκάκης τραγουδάει. Πόπι Νικηφόρου. Βεβαίως. Ένα χαμόγελο. Βεβαίως. Πολλά χαιρετήματα στην Πόπι. Να είναι ναι. Καλά.
Τάσο, αν σου πω ότι δεν έχω καμία ερώτηση να... Τα καλύψαμε όλα, έτσι. Σχεδόν όλα. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις πώς είναι τα μαλιώτικα γλέντια. Εγώ δεν τα έχω ζήσει ιδιαίτερα. Λίγο έχω ζήσει. Έχω δει πως γλεντάτε εκεί πέρα. Ξέρω ότι είστε μερακλείδες. Στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου. Ναι. Όχι, θα έλεγα ότι το νομίζω ότι στην αρχή αναφερθήκαμε σε αυτό. Κρατάνε κάποια έθιμα. Για τα έθιμα σε... δεν αναφερθήκαμε. Ναι. Κρατάνε πολύ γερά. Και θα έλεγα το προσπαθούν και ιδιαίτερα και τα νέα παιδιά να επαναφέρουν παλιές συνήθειες που είχαν εξαλειφθεί κατά κάποιον τρόπο. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αναβιώνουν παλιά έθιμα και όχι μόνο. Και τώρα τελευταία γίνονται και πιο παραδοσιακοί γάμοι, όχι όμως εμπορικοί, δεν θα το έλεγα. Είναι καθαρά γάμοι γλένδια που γινόταν όπως παλιά. Πώς ήταν παλιά οι γάμοι? Πιο παλιά δεν υπήρχαν οι χώροι εστίασης όπως σίγουρα είναι σήμερα. Και νομίζω ότι σε πολλές περιοχές στα μέρη σου ακόμα γίνεται σε πλατείες. Σε πλατείες, μέσα στα καφενεία. Κάτι το οποίο είχε εξαλειφθεί από το Ηράκλειο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλά πανηγύρια τώρα γίνονται στην πλατεία του χωριού. Κάθε σύλλογο σχεδόν έχει κάνει ένα χώρο. Το κάθε χωριό έχει το χώρο του σήμερα. Παλιά τα γλέντια γινόταν στα σπίτια σε πιο μικρές ομάδες και μπορεί να κρατούσε ο γάμος σε 2 μέρες. Εγώ τα θυμάμαι αυτά. Μιλάμε για το γάμο. Γιατί τα... Για το γλέντι του γάμου. Για το γλέντι του γάμου, έτσι. Δηλαδή είχατε... Συνήθως οι γάμοι γινόταν Κυριακή, ήταν ο γάμος και ο αντίγαμος. Ο αντίγαμος ή ο πρόγαμος ξεκινούσαν πιο νωρίς ακόμα. Ο πρόγαμος ξεκινούσε πιο νωρίς. Σίγουρα. Μέχρι να τελειώσει ο πρόγαμος άρχισε ο γάμος. Ο οποίος κρατούσε επίσης κάνα 2 μέρες. Γιατί κάποιοι μένανε πολύ πίσω. Και υπήρχε γάμος που γινόταν και 3 μέρες. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά. Όμως ξαναλέω, τα έθιμα τηρούνται σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης όπου είναι πιο εμπορικά τα δρόμενα. Γνωρίζεις κάποιο έθιμο το οποίο να μην υπάρχει τόσο πολύ στην υπόλοιπη Κρήτη? Είτε μέσα στο γάμο, είτε σε κάποιο γλέντι, σε κάποια διαμορφία ας πούμε του χωριού σου. Ας πούμε, όσον αφορά το μαντήλι της νύφης, πιο παλιά γινόταν μάχη για το ποιος θα πάρει το μαντήλι. Διότι υποτίθεται έφερνε γούρι. Κάποιοι το πιστεύανε. Και αυτός που θα το έπαιρνε θα ήταν και ο επόμενος υποψήφιος γαμπρός. Συνήθως ήταν άντρας αυτός που το έπαιρνε. Και γινόταν μάχη, δηλαδή μπορεί κάποιος να χόρευε την νύφη και 5 φορές. Εννοείς το χορό της νύφης. Το χορό της νύφης για να πάρει το μαντήλι. Και υπήρχε ένας συναγωνισμός. Τώρα αναβιώνει πάλι το έθιμο αυτό. Το έχω δει στο Ρέθινο αυτό. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλα. Και άλλα έθιμα. Γιορτές δηλαδή, οι οποίες και πανηγύρια ακόμα που είχαν σταματήσει να γίνονται. Έχεις παίξει λαούτο σε, φαντάζομαι, σε όλα τα μέρη της Κρήτης. Σχεδόν. Σε όλους τους νομούς σίγουρα. Ναι. Πιο δύσκολη περιοχή ποια είναι για σένα? Δεν εννοώ πιο δύσκολοι άνθρωποι, εννοώ πιο δύσκολη και η σκοπή που ζητάνε και το πιο κουραστικό γλέντι, γιατί σίγουρα άνθρωπος είσαι, πάνω στο πάλκο κάποια στιγμή κουράζεσαι. Λες, ασχολάσουμε τώρα. Ναι. Όχι, δεν είναι θέμα δυσκολίας, είναι θέμα ιδιορυθμίας. Δηλαδή, ας πούμε προς τα σφακιά, πάνω έτσι να ανέβει πάνω και τα λοιπά, έχουν πολύ το ρεζίτικο της τάβλας τα τραγούδια, τα οποία από ένα ορισμένο σημείο και μετά κουράζουν. Δηλαδή το γλέντι γίνεται πολύ κουραστικό σε πολλά σημεία, έχουν την απέτηση να... δεν θα το έλεγα απέτηση,
το έχουν ανάγκη να εκφραστούν και ίσως κουράζουν κάποιες φορές. Έχει μια ιδιορυθμία. Ειδικά όταν είναι άγνωστο το τραγούδι και το βίωμα του ριζίτικου. Ναι, ακριβώς. Είναι κάτι όμως διαφορετικό. Όταν μπαίνουν οι ριζίτες μέσα σε ένα γάμο, αγκαλιά όλοι μαζί και τραγουδάνε ένα ριζίτικο, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο. Και πολύ θεμητό. Και πολύ ιδιόρυθμο και πολύ ευχάριστο. Όμως το μέτρο να χάνεται πολλές φορές. Και σε αυτή την περίπτωση. Και πολλοί καλεσμένοι δυσανασχετούν. Είτε γιατί κάθε είδος θέλει και τους μοιητές. Μήπως όμως και κάποιοι λιράριδες, κάποιοι μουσικοί κριτικοί, κουράζουν και αυτοί. Ναι, βέβαια. Έχοντας, ας πούμε, παράδειγμα, δυνατά τη μουσική. Βεβαίως. Πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να παίζει δυνατά η μουσική ή χαμηλά? Όχι, δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να παίζει δυνατά η μουσική. Συνήθως κάποιες αδυναμίες προσπαθούμε να καλύψουμε με την ένταση και αυτό είναι λάθος. Έχουμε την αίσθηση ότι αν ψηλώσουμε ή αν μπας περιπτώσει καλύψουμε τα πάντα, θα βγάλουμε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό συνήθως φέρνει το αντίθετο. Εγώ το έχω δει αυτό. Καταρχήν είπαμε πριν ότι κάποιος μπορεί να πιάσει το κινητό του ή να κουβεντιάζει με τον διπλανό του για να μην ασχολείται καν με την κριτική μου, με το ποιος παίζει και τι παίζει. Αυτό μπορεί να το κάνει είτε αν είναι δυνατά η μουσική είτε αν είναι χαμηλά. Συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σου οι οποίοι είναι εγωιστές, να το πω έτσι. Όχι, δεν θα το έλεγα. Και λένε γιατί να μην με ακούσει και ο τελευταίο έχει κάτω. Μα για να έχει κάτι στο τέλος σημαίνει ότι δεν θέλει να ακούσει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εγωισμού. Είναι μια νοοτροπία η οποία πιστεύει κάποιος ότι αν καλύψει τα πάντα θα έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πρόλαβες τα γλέντια χωρίς μικροφωνικές? Ναι, βεβαίως. Πώς ήταν τότε? Πολύ όμορφα, νοσταλγικά χρόνια. Εμείς τα θυμόμαστε ρομαντικά τώρα. Τότε που τα βιώνανε, εγώ τα έφτασα προς το τέλος. Τότε που οι παίχτες τα βιώνανε αυτά ήταν πολύ κουραστικά. Διότι όταν δεν έχεις μια σχετική υποβοήθηση, έχεις ένα μελίσι το οποίο σε καλύβει ουσιαστικά και δεν μπορείς να ακουστείς. Και αυτό κουράζει. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το τελευταίο που θα ακούσουμε, το πρώτο τελευταίο που θα ακούσουμε σήμερα, θα ξανακούσουμε το Βασιλικό και Άρες Μαρή. Αλλά σου αρέσει, βλέπω. Πάρα πολύ. Του έρωτα στο φιλί. Το τραγουδάει ο φίλος μου ο Νίκος Σαχαριουδάκης. Ωραία. Θες και δώσ' μου αγάπη μου, έλα με θες και δώσ' μου. Σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτό χίλιες χαρές. Σε ένα λεπτό χίλιες χάρες, σε ένα λεπτό χίλιες χάρες, να ζήσω αυτού του κόσμου. Αγάπη μου, να ζήσω αυτού του κόσμου.
Κρήτη FM στους 100,3. Ένας καινούριος, καινούριος άνεμος, αμάν άνεμος. Η ώρα στην Κρήτη είναι 10. Το Σάββατο, 11 Αυγούστου, σας περιμένουμε στην όμορφη Κασταμονίτσα, της παράδοσης και της φιλοξενίας. Μια βραδιά για το εφτάζιμο. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κασταμονίτσας σας προσκαλεί στην βραδιά για το εφτάζιμο. Στην εκδήλωση που έγινε θεσμός, ελάτε στην όμορφη Κασταμονίτσα να γευτείτε το παραδοσιακό εφτάζιμο που ζυμώνουν και ψήνουν οι γυναίκες του χωριού. Να δοκιμάσετε τα ζυμερά μακαρόνια, τους χοκλίους με το στάρι, τα ντολμαδάκια και πολλά γλυκίσματα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ομόθυμη και εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων του χωριού. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ο Νεκτάριος Αμόλιες με το συγκρότημά του. Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο. Σας περιμένουμε στην βραδιά εφτάζιμου στην όμορφη Κασταμονίτσα. Το Σάββατο, 11 Αυγούστου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6946-123-232. Καλή σας διασκέδαση. Καπάκι Κλαμπ κλείνει μέσα του τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Καπάκι, αυτό το κλαμπ είναι δικό σας. Καπάκι Κλαμπ. Καπάκι στο κοκκί μηχάνη. Ξαναζήστε τις παλιές καλές στιγμές. Αυτό το κλαμπ παίζει από τα πιο παλιά μέχρι τα πιο καινούργια. Καπάκι. Καπάκι Κλαμπ. Άλλη διασκέδαση. Στις ομορφιές σου σε βλέπω. Τώρα τελευταία λάμπεις. Κάνεις κάποια διατροφή? Γιατί ξέρεις, είμαστε ό,τι τρώμε. Και ό,τι πίνουμε, μην το ξεχνάς. Από τότε που βάλαμε το σύστημα επεξεργασίας νερού Water Purity, απολαμβάνουμε άφθονο πεντακάθαρο κρυστάλλινο νερό χωρίς συντηρητικά που πραγματικά ξεδιψά και αναζωογονεί. Water Purity, αυτό το σύστημα επεξεργασίας με την τεχνολογία αντίστροφης όσμωσης. Το ξέρεις, βλέπω. Το σύστημα επεξεργασίας του νερού της βρύσης 5 στα 2 αμερικάνικης τεχνολογίας. Φαντάζομαι τι θα κόστισε. Τι κόστισε? Μόνο 245 ευρώ τελική τιμή με ΦΠΑ, τοποθετημένο και με 3 χρόνια εγγύηση. Πραγματικά σωθήκαμε από το κουβάλιμα νερού. Για άφθονο, πεντακάθαρο, φυσικό, κρυστάλλινο νερό Water Purity. Λεωφόρος Κνωσού 108. Τηλέφωνα 2810-32-2222 και 6999-233333. Water Purity. Γιατί το νερό είναι ζωή. Ακούτε την εκπομπή Κριτών Βίος. Κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κρητών Βίος, Περικλή Μοσχολάκη στο μικρόφωνο και ο Τάσος Μπαραδάκης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή. Τελειώνουμε την εκπομπή. Θα ακούσουμε το τραγούδι που σου είπα ότι έχω επιλέξει να το ακούσουμε για δεύτερη φορά. Βασιλικό Γιάρες Μαρή, που μου αρέσει. Τάσο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Πάντως εγώ θέλω να πω ότι σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στην εκπομπή. Και δική μου τιμή, ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε και θα περιμένουμε πότε θα κυκλοφορήσεις την επόμενη σου δουλειά. Βεβαίως. Πότε θα την ετοιμάσεις, θα την ολοκληρώσεις. Να βρεθούμε εδώ πέρα πάλι να την παρουσιάσουμε. Μέχρι τότε δεν θα το πούμε. Βέβαια, θα ξαναδείξαμε. Και μαζί και με το Φραγκίσκο και οι τρεις μας παρέα. Να είσαι καλά, να συνεχίσεις να κάνεις αξιόλογες εκπομπές. Μέχρι τώρα ό,τι έχω ακούσει μου αρέσει σαν παρουσίαση. Προσπαθώ όσο μπορώ να την έχω όσο πιο σοβαρή και
παραδοσιακή γίνεται την εκπομπή. Αυτό σου εύχομαι. Και πάλι να είσαι καλά για την πρόσκληση και που τα πάμε απόψε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ και εσένα και το Φραγκίσκο Δασκαλάκη που μας γνώρισε. Φίλοι και φίλες, ήταν για 2 ώρες η εκπομπή Κριτών Βίος με τον Περικλή Μασχολάκη. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Ό,τι και να κάνετε, να περνάτε καλά. Καλό βράδυ. Στην αγκαλιά σου τα ρόμα.